Ο Μπέρτολτ Μπρέχτ γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1898 στο Άουγσμπουργκ της Βαυαρίας, από τον Διευθυντή Εργοστασίου Χαρτιού Φρίντριχ και τη Σοφία από τα Μαύρα Δάση. Έχουμε ήδη μπει στην εποχή του ιμπεριαλισμού και οι αδικιοκρατικές χώρες έχουν μοιράσει μεταξύ τους τον χάρτη του κόσμου. Οι χαμένοι της μοιρασιάς, όπως η Γερμανία, διεκδικούν να αλλάξει η κατανομή. Vom Frost eis weißer Nacht zerrissen, im Asphalt von Gesichten blass. Ο Μπρέχτ ήταν τότε μόλις 16 ετών. Από τότε έδειχνε αντιμιλιταριστικές διαθέσεις και πνεύμα αμφισβήτησης του αστικού ψευτοπατριωτισμού. Μετά το Λυκείο αρχικά γράφεται στο λογοτεχνικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, παρακολουθώντας αποκλειστικά τα μαθήματα θεάτρου, και στη συνέχεια γράφεται στην Ιατρική Σχολή. Λίγο αργότερα υπηρετεί τη θητεία του σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Άουγσμπουργκ. Το 1917 ο κόσμος συγκλονίζεται από τη μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση. Η νέα εργατική εξουσία υπογράφει ειρήνη με τη Γερμανία. Ένα χρόνο αργότερα, το γερμανικό μέτωπο καταραίει, ενώ η κατάσταση στη Γερμανία μυρίζει μπαρούτι. Ξεκινώντας από την ναυτική βάση του Κίελου, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας φυτρώνουν ένοπλα συμβούλια εργατών, ναυτών και στρατιωτών, δηλαδή πρωτόλια όργανα εργατικής εξουσίας. Ενώ στις 9 Νοέμβρη 1918 η εξέγερση φτάνει στην πρωτεύουσα. Μπροστά στον κίνδυνο, η γερμανική αστική τάξη, έχοντας διδαχθεί από την πρόσφατη Οκτωβριανή Επανάσταση, αναλαμβάνει δράση. Πρωταγωνιστές της αστικής αντεπίθεσης είναι οι σοσιαλδημοκράτες που αξιοποιούν τα ερίσματά τους στους εργάτες για να τους εγκλωβίσουν στην αστική πολιτική. Την ίδια στιγμή που συμμετέχουν σε αστικές κυβερνήσεις, τις οποίες βαφτίζουν επαναστατικές, εφησυχάζοντας έτσι τους εργάτες ότι η Επανάσταση έχει νικήσει, χρηματοδοτούν και ιδρύουν φασιστικές ομάδες, τα Freikorps, για να πνίξουν στο αίμα κάθε εργατική απειλή. Αποκορύφωμα της αντιπαναστατικής τρομοκρατίας είναι η άγρια δολοφονία των ηγετών του νεοσύστατου Κομμουνιστικού Κόμματος Καρλ Λίμπνεχτ και Ρόζας Λούξεμπουργκ, τον Γενάρη του 1919. Στο έδαφος της καταστολής της εργατικής εξέγερσης, και ενώ η αστική τάξη εξακολουθεί να νιώθει ότι απειλείται, εγκαθιδρύεται η λεγόμενη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, που στις αρχές του 1933 θα παραδώσει τη σκυτάλη της περιφρούρησης των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στον Χίτλερ. Ο Μπρέχτ εκλέγεται σε ένα από τα συμβούλια εργατών και στρατιωτών του Άουγσμπουργκ, αλλά αν και παρακολουθεί τις εξελίξεις με ενδιαφέρον, δεν συμμετέχει ακόμα ενεργά στο κίνημα. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μπρέχτ, γυρνώντας στο Άουγσμπουργκ και απογοητευμένος από την κατάσταση του θεάτρου, γράφει μπαλάντες τις οποίες και τραγουδά ο ίδιος σε πανηγύρια. Από τότε τον προσελκύουν τα λαϊκά θεάματα, όπως τα πανηγύρια, τα τραγούδια των οποίων αποτέλεσαν μία από τις βασικές επιρροές του. Σύντομα η αντίθεση προσωπικότητά του αρχίζει να ασφιχτιά στο επαρχιώτικο περιβάλλον. Έτσι το 1919, σε αναζήτηση ευνοϊκότερου εδάφους για την καλλιτεχνική δημιουργία, επιστρέφει στο Μόναχο. Το Μόναχο εκείνη την εποχή είναι κέντρο των γερμανικών καλλιτεχνικών πρωτοποριακών κινημάτων και της μποέμικης ζωής. Εκεί γνωρίζει τον Φρανκ Βέθετε, συγγραφέα και τραγουδοποιό, και τελικά, στα 1920, ολοκληρώνει το πρώτο του θεατρικό έργο, τον Βάρ. Το 1919 και 1920 εργάζεται ως κριτικός θεάτρου στη σοσιαλιστική εφημερίδα «Λαϊκή Θέληση», καυτηριάζοντας τον εξπρεσιονισμό και τους εκπροσώπους του, αν και επηρεάζεται από αυτούς, όπως από τον Φρανκ Βέντεκε. Όλο και περισσότερο συμμερίζεται την αιρετική διάθεση των τενταριστών που χτυπάνε την παραδοσιακή ακαδημαϊκή τέχνη και τους πολιτικούς θεσμούς. Όταν το 1921 πηγαίνει στο Βερολίνο, έχοντας τη φήμη ανελαίη του κριτικού, κανείς δεν τολμάει να ανεβάσει τα έργα του.
Μένει στο σπίτι του φίλου του, νέου δραματουργού, Άρνολντ Μπρόνε. Σύντομα ο μισθός του Μπρόνε, ενός ιδιωτικού υπαλλήλου, δεν φτάνει ούτε για φαγητό. Και το Γενάρη ο Μπρέχτ εισάγεται στο νοσοκομείο λόγω ασιτίας. Σε όλη αυτή την πρώτη περίοδο του έργου του, ο Μπρέχτ αμφισβητεί το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, αλλά με ένα πνεύμα ατομικού αναρχισμού. Το φθινόπωρο του 1923 γνωρίζεται με τη Βιενέζα ηθοποιό και πρότυπο μπρεχτικής ερμηνευτικής Ελένε Βάιγκερ, με την οποία πραγματοποιεί το 1929 το δεύτερο γάμο του. Αυτά τα χρόνια η κατάσταση στη Γερμανία είναι πολύ δύσκολη για το λαό. Τις μέρες εκείνες, το όνειρό του, όπως και μιας ολόκληρης γενιάς καλλιτεχνών, ήταν η μεγαλοπόλη στον ΗΠΑ, κύρια συμβολή των οποίων στον τομέα της τέχνης θεωρούσε τα φίλη του Τσάρλι Τσάπλιν και την τζαζ. Ο Μπρέχτ είχε πάει να ακούσει έναν από τους λόγους του Χίτλερ και θεώρησε ότι ο λαϊκίστικος, θεατρινίστικος και γελίος τρόπος του δεν θα καταφέρει να χειραγωγήσει τις μάζες. Όμως μόλις έκαναν την εμφάνισή τους οι παρελάσεις των ταγμάτων εφόδου, SA, καταλαβαίνει πόσο επικίνδυνη ήταν η επιρροή του ναζισμού στα μικροαστικά στρώματα και γράφει το «Άντρας για άντρα», ένα έργο που αναδεικνύει την ωφελημιστική συνείδηση των μαζών, την οποία εκμεταλλευόταν ο εθνικοσοσιαλισμός για να τις χειραγωγήσει. Αυτό ήταν το πρώτο έργο του Μπρέχτ με τραγούδια και σχόλια που απευθύνονται κατευθείαν στο κοινό, καλώντας το να κρατήσει απόσταση από τα διαδραματιζόμενα στη σκηνή. Η παραδοσιακή αστική τέχνη έχει παρακμάσει. Δεν μπορεί να εκφράσει τον σύγχρονο άνθρωπο στη διαφοροποιημένη πραγματικότητα του καπιταλισμού που έχει ήδη περάσει στο ιμπεριαλιστικό του στάδιο. Ο Μπρέχτ, μαζί με την αστική τέχνη, αμφισβητεί και το κοινό της. Αυτή την εποχή έρχεται σε πρώτη επαφή με τον μαρξισμό. Ο Μπρέχτ όμως δεν θέλει απλώς να δείξει λαϊκούς ξεσηκωμούς επί σκηνής, όπως ο Πισκάτο, διότι θεωρεί ότι αυτό δεν θα πείσει τους εργάτες να κατέβουν στον δρόμο. Θέλει να αναπτύξει την κριτική του στάση και αυτό δεν επιτυχάνεται δημιουργώντας θεατρικές ψευδεστήσεις. Έτσι οδηγείται στο επικό θέατρο. Το επικό θέατρο, εκτός από το να ερμηνεύει τον κόσμο, θέλει και να τον αλλάξει. Και κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί μόνο αν ο θεατής αναπτύξει διαλεκτική σκέψη και κριτική στάση για να τις χρησιμοποιήσει και έξω από το θέατρο. Το 1929 εκδηλώθηκε παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική κρίση που συγκλώνησε στη θέμελα την οικονομία τόσο των ΗΠΑ όσο και των ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης. Εκείνη την περίοδο η ζωή του Μπρέχτ στιγματίστηκε από δύο σημαντικά γεγονότα. Την αιματηρή αντιμετώπιση των διαδηλώσεων της Πρωτομαγιάς του 1929 από την αστυνομία της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης με πάνω από 20 νεκρούς και την προσπάθειά του να κατανοήσει τους μηχανισμούς του καπιταλισμού και συγκεκριμένα του χρηματιστηρίου των Δημητριακών που καμιά από τις θεωρίες των αστών οικονομολόγων δεν μπορούσε να εξηγήσει. Με αποτέλεσμα να καταφύγει στο μαρξισμό. Σύντομα θα παρακολουθήσει μαθήματα πολιτικής οικονομίας στη μαρξιστική εργατική σχολή της Νέας Κολονίας στο Βερολίνο. Ο Μπρέχτ διαπιστώνει ότι το επικό θέατρο βρίσκει εμπόδια στον πολιτιστικό μηχανισμό του καπιταλιστικού συστήματος. Το αίτημα για ένα νέο θέατρο ταυτίζεται με το αίτημα για ένα νέο κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Έτσι επεξεργάζεται το διδακτικό θέατρο, για να το θέσει στην υπηρεσία της Επανάστασης. Ενώ όλα του τα έργα ήταν διαπαιδαγωγητικά, στα διδακτικά έργα, θεατές και ηθοποιοί ταυτίζονται, αφού είναι ειδικά γραμμένα για να διδάσκονται οι ίδιοι ηθοποιοί ως προετοιμασία για το ρόλο που πρέπει να παίξουν στον ταξικό πολιτικό αγώνα. Γι' αυτό απευθύνονταν σε μαθητές, νέους, ερασιτέχνες ηθοποιούς και κυρίως στις πολυάριθμες εργατικές χοροδίες που μετρούσαν τότε γύρω στις 560.000 μέλη. Στις 30 Ιανουαρίου του 1933, ο Αδόλφος Χίτλερ διορίζεται καγκελάριος της Γερμανίας από τον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο Χίντενμπουργκ. Τον ίδιο μήνα διακόπτεται και η παράσταση του Μέτρου από την αστυνομία.
Τα θέατρα δεν τολμούν να ανεβάσουν πλέον έργα του Μπρέχτ. Στις 27 Φεβρουαρίου του 1933 καίγεται το Ράινσταϊν και ο Χίτλερ στις 28 Φεβρουαρίου εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να θέσει εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα και να εξολοθρεύσει όλους τους αντιπάλους του. Την ίδια μέρα ο Μπρέχτ με την οικογένειά του εγκαταλείπουν τη χώρα. Τα βιβλία του καίγονται στη Μεγάλη Πυρά μπροστά στην Όπερα του Βερολίνου στις 10 Μαΐου. Τα επόμενα 15 χρόνια ο Μπρέχτ τα περνάει αυτοεξόριστος. Πράγα, Βιέννη, Ζυρίχη, Κορώνα Ελβετίας, Παρίσι, Τούρο Δανίας, Σβένπορκ Δανίας, Λονδίνο, Μόσχα, Νέα Υόρκη. Αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει από το να συνεχίζει να γράφει. Η δημιουργική επεξεργασία και εφαρμογή της μαρξιστικής θεωρίας από τον Μπρέχτ, όπως αυτή εκφράστηκε στο επικό θέατρο, δεν βρήκε την πλήρη αποδοχή στον χώρο των μαρξιστών θεωρητικών. Χαρακτηριστική είναι η διαμάχη του με τον Ούγγρο κριτικό και θεωρητικό Γκέοργκ Λούκατς, που θεωρούσε το επικό θέατρο ως μια αριστερίστικη παρέκκληση, υποστηρίζοντας ότι μόνο η μέθοδος των κλασικών μπορεί να δώσει υψηλή τέχνη. Το 1935 μιλάει στο συνέδριο για την υπεράσπιση της κουλτούρας στο Παρίσι και ολοκληρώνει το κείμενό του 5 δυσκολίες για να γράψει κανείς την αλήθεια. Το 1939 ξεσπάει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Μπρέχτ φυγαδεύεται από τη Δανία στην ουδέτερη Σουηδία, όπου του αρνούνται να μεταδώσει στο ραδιόφωνο το αντιμπεριαλιστικό έργο του «Η Ανάκριση του Λούκουλου». Το έργο θα ξαναγραφτεί αργότερα ως όπερα με μουσική του Πολ Ντεσάου. Στο έργο αυτό καταδεικνύει ότι τα κατορθώματα των μεγάλων της ιστορίας βασίζονται στις αναρρύθμιτες δυστυχίες των υποδουλωμένων πληθυσμών. Τον Απρίλιο του 1940, με την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στην Νορβηγία, ο Μπρέχτ και η οικογένειά του φεύγουν για τη Φιλανδία, όπου τους φιλοξενεί η ποιήτρια Χέλα Βολιγιώκη για 4 μήνες, πριν πάρουν τον δρόμο για τη ΣΥΠΑ μέσω της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Μπρέχτ συνεχίζει φανατικά το έργο του παρά τις δυσκολίες. Για την ακρίβεια, από το 1939 ως το 1947 θα ολοκληρώσει 10 καινούργια θεατρικά έργα. Ο ερχομός του στη ΣΥΠΑ σημαδεύεται από το θάνατο της Μαργαρέτ Στέφη, κομμουνίστριας, φίλης του και μικρής δασκάλας του από την εργατική τάξη, όπως έλεγε ο ίδιος, που πέθανε από φυματίωση σε ένα νοσοκομείο στη Μόσχα. Και από την είδηση του θανάτου του φίλου του Βάλτερ Μπένγιαμιν, που αυτοκτόνησε με δηλητήριο στα σύνορα της Ισπανίας, κυνηγημένος από τους φασίστες. Ο Μπρέχτ προσπαθεί να δραστηριοποιηθεί στο Χόλιγουντ, όπου με φρίκη διαπιστώνει ότι εδώ δεν κάνεις άλλο από το να πουλάς βραδινή ψυχαγωγία. Τελικά συνεργάζεται με τον Φρίτς Λανγκ σε ένα φιλμ για την Τσεχοσλοβάκικη αντίσταση εναντίον του Ναζί Δήμιου Χάινριχ με τίτλο «Και οι Δήμοι πεθαίνουν», το οποίο όμως έχοντας την παραδοσιακή χολιγουδιανή αισθητική γίνεται σύμφωνα με τον ίδιο μια αβαθής συναισθηματική ηθογραφία γεμάτη υπερβολές και αναλυθοφάνειες. Όλα έδειχναν ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε γυρίσει με την νικηφόρα προέλαση των Σοβιετικών στρατευμάτων. Η απελευθέρωση του Βερολίνου από τον Κόκκινο Στρατό το 1945 σήμανε το ουσιαστικό τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα του φασισμού. Μια νέα σελίδα άνοιγε για την ανθρωπότητα. Ο Μπρέχτ υποδέχτηκε την νίκη με ενθουσιασμό, αν και έβλεπε καλά ότι χρειάζονταν πολλοί αγώνες ακόμα για να ανατραπεί ο καπιταλισμός. Communist revolutionary movement.
Την επόμενη μέρα της ανάκρισης ο Μπρέχτ φεύγει από τη ΣΥΠΑ. Πρώτο σταθμός η Ελβετία, όπου ετοιμάζει με τον Έχερ τη διασκευή της Αντιγόνης του Σοφοκλή. Στη συνέχεια εγκαθίσταται στο Βερολίνο τον Οκτώβριο του 1948, όπου και κυκλοφορεί η ποιητική του συλλογή «Ιστορίες του Καζαμία». Ο ενθουσιασμός του Μπρέχτ για τη δυνατότητα ύπαρξης λαϊκού κράτους στη Γερμανία είναι μεγάλος. Όταν το Μάιο του 1949 ιδρύεται στη Δύση η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ο Μπρέχτ εγκαθίσταται μόνιμα στη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία. Τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει βασικό στήριγμα στην προσπάθεια της σοσιαλιστικής ανοικοδόμησης στη χώρα του, όχι μόνο ως δημιουργός και διανοητής, αλλά και με την πολιτική του στάση, ακόμα και στις κρίσιμες στιγμές, όπως κατά την απόπειρα ανατροπής της σοσιαλιστικής εξουσίας του 1953. Ο Μπρέχτ συνέβαλε στη θεωρητική ανάπτυξη της κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας, βάζοντας τη σφραγίδα του στην εξέλιξη της μαρξιστικής αισθητικής σκέψης. Δεν δίστασε μάλιστα να έρθει και σε αντίθεση με τις περιοριστικές για την ανάπτυξη του σοσιαλιστικού ρεαλισμού αντιλήψεις που επικρατούσαν τότε στις σοσιαλιστικές χώρες. Για τα έργα του φτιάχνονται ειδικά εικονογραφημένα εγχειρίδια με οδηγίες όχι κατά ανάγκη δεσμευτικές για το πώς μπορούν να παιχτούν και διατίθενται σε θειάσους σε όλο τον κόσμο. Με διάφορες αφορμές, όπως ήταν η υπεράσπιση της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας ή η βράβευσή του στη Μόσχα με το βραβείο Στάλιν για την ειρήνη και το λόγο που εκφώνησε, στη Δύση αποκλείουν τα έργα του από τα θέατρα. Ο Μπρέχτ πεθαίνει στις 14 Αυγούστου του 1956 από έμφραγμα, λίγο πριν τις 12 το βράδυ. Ήταν μόλις 58 χρονών. Στις 17 Αυγούστου θάβεται στο νεκροταφείο κοντά στο σπίτι του. Κοντά στον τάφο του Χέγκελ. Τι ήταν τελικά ο Μπρέχτ? Ένας αντιφασίστας, αριστερός, δημιουργός και διανοητής που αμφισβητούσε μόνιμα όλους και όλα? Ή μήπως ένας από τους πολλούς ταλαντούχους δραματουργούς, ποιητές και σκηνοθέτες με επιδόσεις όμως στη λογοκροπή, την εκμετάλλευση των συνεργατών του και τους συμφεροντολογικούς πολιτικούς ενιγμούς? Αυτή η ακατάπαυστη ως τις μέρες μας φλιαρία αστών, αναθεωρητών και οπορτουνιστών μελετητών του Μπρέχτ, με σκοπό την ενσωμάτωση και την κυλίδωσή του, επιβεβαιώνει περίτρανα το στενό συνεργάτη του μουσικοσυνθέτη Hans Eisler, που έλεγε «Όταν μιλάμε για τον Μπρέχτ, πρέπει να παίρνουμε θέση μάχης». Ο Μπρέχτ είναι ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους δημιουργούς, γιατί πριν από κάθε άλλο ήταν μαρξιστής. Γιατί διαπνεόταν από την πιο σύγχρονη, την πιο πλατιά και βαθιά κοσμοθεωρία. Την κοσμοθεωρία του κομμουνισμού, που όπως έλεγε ο ίδιος... Η υπόθεσή του είναι ο κόσμος ολόκληρος. Κι ας μην τον νιώθει ακόμα όλος ο κόσμος σαν δική του υπόθεση.